Και δράτω με τις ευκαιρίες, κυρία Πρόεδρε, καταρχήν να πω και να ενημερώσω το Σώμα ότι σύμφωνα με τα διαθέσιμα, τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, ο προϋπολογισμός του 2013 εκτελέστηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία τόσο από την πλευρά των δαπανών όσο και από την πλευρά των εσόδων. Δεν θυμάμαι όσα χρόνια παρακολουθώ δημόσια πράγματα και τα παρακολουθώ πολλά χρόνια τώρα, προϋπολογισμό να εκτελέστηκε με τέτοιο τρόπο. Και σας διαβεβαιώ ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος, ο αποτελεσματικότερος και ο πιο αξιόπιστος για να βγει η χώρα μας από την κρίση. Τώρα, κύριε Αρχηγέ της αξιωματικής αντιπολίτευσης, επί των ημερών της παρούσας κυβέρνησης, όπως βλέπετε, έχει ξεκινήσει μια διαδικασία κάθαρσης άνευ προηγουμένου. Ποτέ στο παρελθόν δεν είχαμε τέτοια διαδικασία κάθαρσης. Και η κυβέρνηση αυτή όχι μόνο δεν παρεμβαίνει στο έργο της δικαιοσύνης, αλλά την υποστηρίζει με όλα τα μέσα ώστε να πραγματοποιήσει το έργο της. Δεν χαριστήκαμε, ούτε θα χαριστούμε σε κανένα. Ασυλία δεν προβλέπεται για κανένα, από ό,τι βλέπετε. Ειδικότερα, στο θέμα των τραπεζών, η κυβέρνηση, η Τράπεζα της Ελλάδος και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος έχουν ενεργήσει με τον πλέον δραστικό και αποτελεσματικό τρόπο για να θωρακίσουν τον τραπεζικό τομέα και την ελληνική οικονομία. Απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης και της Τράπεζας της Ελλάδος είναι η ασφάλεια των Ελλήνων καταθετών. Επίσης, μεριμνούμε ώστε το τραπεζικό σύστημα να μπορέσει να συμβάλλει αποτελεσματικά στην ανάταξη της χώρας μέσα από την παροχή της απαραίτητης ρευστότητας, πρωτίστως προς την υγιή επιχειρηματικότητα. Μην ξεχνάτε ότι στο τραπεζικό πεδίο ξεκινήσαμε από μια πολύ δύσκολη αφετηρία. Λόγω της αδυναμίας πρόσβασης των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς αγορές, της αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, το PSI δηλαδή, και της εκροής καταθέσεων από το φόβο της εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, οι ελληνικές τράπεζες αντιμετώπισαν σημαντική έλλειψη ρευστότητας. Οι κεφαλαιακές απώλειες και οι αυξημένες επισφάλειες που παρουσίασε το τραπεζικό σύστημα ήταν κυρίως απόρρια της αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, της ύφεσης και της ανεργίας. Παρ' όλα αυτά, με τις συστηματικές πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης, εκτελέστηκε ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα ανακεφαλαιοποίησης, το οποίο προστατεύει το τραπεζικό σύστημα της χώρας και διασφαλίζει τους Έλληνες καταθέτες. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο. Το Νοέμβριο του 2012, σας θυμίζω ότι δημοσιεύθηκε η πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 38, που περιέγραφε τους όρους ανακεφαλαιοποίησης από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Στη συνέχεια, η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε κεφαλαιακές ανάγκες κάθε τράπεζας και τις κάλεσε να αυξήσουν τα ίδια κεφάλαιά τους ως το τέλος Απριλίου του 2013. Έτσι, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας διέθεσε 25,5 δισεκατομμύρια, και όχι 40 που είπατε πριν, το 40 θα σας το εξηγήσω μετά, προσκάλυψη των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου των 4 συστημικών τραπεζών, ενώ το υπόλοιπο κεφάλαιο καλύφθηκε από εγχώριους και ξένους ιδιώτες επενδυτές. Επιπλέον, διατέθηκαν 14,2 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού που προέκυψε από την εξυγίανση τομή συστημικών τραπεζικών ιδρυμάτων με βάση απόφαση της Τραπέζης Ελλάδος. Έτσι, σήμερα, μετά από αυτή την συντονισμένη προσπάθεια, αντιμετωπίζουμε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Τα πιστωτικά ιδρύματα είναι ανακεφαλοποιημένα, ενώ καταρτίζουν και εκτελούν σχέδια αναδιάρθρωσης του ενεργητικού τους με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας. Στο πλαίσιο αυτό, μάλιστα, σας θυμίζω ότι η κυβέρνηση προχώρησε σε πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία για την προστασία της πρώτης κατοικίας των Ελλήνων πολιτών που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα εξυπηρέτησης στεγαστικών δανείων. Παράλληλα, συνέστησε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, το οποίο θα προετοιμάσει ένα μόνιμο πλαίσιο υποστήριξης και διαχείρισης ιδιωτικού χρέους. Πέραν αυτών, στρατηγικός μας στόχος είναι σταδιακά να εξασφαλίσουμε την αποδέσμευση των πιστωτικών ιδρυμάτων από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, θέμα στο οποίο θα αναφερθώ στη δευτερολογία μου. Σχετικά όμως με το ερώτημά σας, αν υπάρχει έλεγχος στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των συστημικών τραπεζών, θα ήθελα να σημειώσω ότι η Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της, διεξάγει συνεχώς ελέγχους. Ενδεικτικά, από το 2009 μέχρι σήμερα, έχουν διεξαχθεί 160 επιτόπιοι έλεγχοι σε όλες τις τράπεζες.
πέραν εκείνων που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο των ασκήσεων ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών, αλλά και εκείνων που έλαβαν χώρα κατά την τρέχουσα διαγνωστική μελέτη της BlackRock. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των διαδικασιών που οι τράπεζες έχουν υιοθετήσει για την αποτροπή του ξεπλήματος χρήματος, έχουν διεξαχθεί πάνω από 100 έλεγχοι. Σε όποιες περιπτώσεις διεφάνισαν ενδείξεις παρατυπιών, ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές για περαιτέρω διερεύνηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Θα δευτερολογήσει ο κύριος Πρόεδρος. Έχει το λόγο, κύριε Τσίπρα. Κύριε Στουρνάρα, όπως καταλαβαίνετε, η απάντησή σας δεν με κάνει ούτε σοφότερο, ούτε ευτυχέστερο, διότι αυτό που συμβαίνει, που συνέβη και συμβαίνει στη χώρα είναι μια πραγματική τραγωδία. Προκειμένου να σωθούν οι τράπεζες, έχει γονατίσει ο ελληνικός λαός. Στο ίδιο διάστημα, μάλιστα, παρουσιάστηκαν και κέρδη στις τράπεζες. Όμως το παιχνίδι με τα δικαιώματα ανάκτησης, το χρηματιστηριακό παιχνίδι, μυρίζει διαθέσεις κερδοσκοπίας. Εγώ θα ήθελα όμως να σας πω το εξής. Αυτό που συνέβη στην Ελλάδα, θα μας πείτε πολλές φορές, δεν ήταν κάτι το οποίο έχει γίνει μονάχα στην Ελλάδα. Πράγματι, κατά τη διάρκεια της κρίσης και σε άλλες χώρες, οι τράπεζες συμπαρέσυραν τα δημοσιονομικά, την οικονομία και υπήρξε ανάγκη άμεσης παρέμβασης του κράτους προκειμένου να διασωθούν. Το είδαμε και στις ΗΠΑ, το είδαμε και στη Μεγάλη Βρετανία. Κοιτάξτε όμως ποια είναι η διαφορά. Εκεί η διάσωση των τραπεζών έγινε με όρους ευνοϊκούς, με όρους που διασφάλιζαν το δημόσιο συμφέρον. Μόνο στην Ελλάδα έγινε αυτό το πιάτσικο. Προκλητική η διαδικασία, κύριε Στουρνάρα. Δεν τέθηκαν όροι για τις αμοιβές των στελεχών των τραπεζών, για μη διανομή κερδών, για δεσμεύσεις αναφορικά με την χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Ρυθμίσεις που υπήρξαν σε ανάλογες συμφωνίες σε χώρες της Ευρώπης και ιδίως των ΗΠΑ της Αμερικής. Δεν υπήρξε δέσμευση των τραπεζών για αναδιάρθρωση των δανείων, ενήμερων και κόκκινων, όπως έγινε επίσης περισσότερες χώρες, που δημιούργησαν πιο βιώσιμες συνθήκες την πραγματική οικονομία για τα δοκιμαζόμενα φτωχότερα κοινωνικά στρώματα. Έμειναν άθικτες, το κυριότερο αυτό, οι διοικήσεις. Πού ακούστηκε αυτό? Πού ακούστηκε αυτό? Οι ίδιοι άνθρωποι, τα ίδια φυσικά πρόσωπα που χρεοκόπησαν τις τραπεζές τους. Να επιβραβεύονται και από πάνω, παραμένοντας στις διοικήσεις και γίνοντας, και όχι μόνο να παραμένουν στις διοικήσεις, πολλές φορές να γίνονται και ισχυρότεροι από ό,τι ήταν πριν. Δεν υπήρξε λοιπόν στην Ελλάδα πρωταγωνιστικός ρόλος των εκπροσώπων του δημοσίου στις υποανακεφαλαιοποίηση τράπεζες. Θέλω να σας δώσω το παράδειγμα της Citigroup στις ΗΠΑ, όπου ελαχιστοποιήθηκαν οι ζημιές για τους φορολογούμενους και η διαδικασία της ανάκτησης μετοχών από ιδιώτες έγιναν με πλήρη ανάκτηση χρημάτων για τους φορολογούμενους και για το δημόσιο και μάλιστα με μικρό κέρδος. Εσείς εδώ πάτε να φορτώσετε ζημία πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Για να μην πω για τη Μεγάλη Βρετανία, όπου η διάσωση των τραπεζών έγινε με πολύ αυστηρούς όρους από την κυβέρνηση Μπράουν, με άμεση κρατικοποίηση, αλλαγή διοικήσεων, δημιουργία κακής τράπεζας εντός της υπάρχουσας, διασφάλιση της διαδικασίας ώστε τυχόν επαναφορά των μετοχών στα χέρια ιδιωτών να περιλαμβάνει και την αποπληρωμή των ζημιών από το καλό τμήμα της τράπεζας, διασφαλίζοντας έτσι την πλήρη επιστροφή των χρημάτων. Μόνο εδώ αυτό το πιάτσικο. Κύριε Στουρνάρα, για κακή σας τύχη τις τελευταίες μέρες οι λαλίστατοι εταίροι μας έρχονται και διατυπώνουν αλήθειες που σας πλήγουν κέρια την αξιοπιστία σας ενώ ως κυβέρνηση. Κυρία Μέρκελ είπε ότι στη Σύνοδο Κορυφής, σύμφωνα με την γαλλική Μοντ, ότι εάν έφευγε η Ελλάδα θα διελειόταν η Ευρωζώνη, θα αναγκαζόμασταν να φύγουμε όλοι. Το βασικό επιχείρημα που σας λέμε τόσο καιρό για να διαπραγματευτείτε, αλλά εσείς δεν κάνετε τίποτα. Ο κύριος Ρεν, απαντώντας στον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κουντή, αποκάλυψε προχθές στο Στρασβούργο
ότι θυσιάσαμε την Ελλάδα για να σωθούν οι ευρωπαϊκές τράπεζες. Δεν σώσατε καμία Ελλάδα. Σώσατε τις ευρωπαϊκές τράπεζες με τη συμπεριφορά σας. Και αυτό το ομολογείτε και εσείς, βλέπω. Έχω μπροστά μου το δημοσίευμα των Financial Times, όπου είναι πρωτοφανές αυτό και πραγματικά θέλω να δώσετε κάποιες εξηγήσεις στο ελληνικό κοινοβούλιο και στον ελληνικό λαό. Αν είναι αληθές το δημοσίευμα, διότι εδώ το δημοσίευμα λέει ότι αμέσως μετά τις εκλογές του 2012, όταν εξελέγει η κυβέρνηση τρικομματική και ο κύριος Σαμαράς υποσχόμενος στον ελληνικό λαό επαναδιαπραγμάτευση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η κυρία Λαγκάρτ σας πλησίασαν να σας πούν μη διαπραγματευτείτε εσείς, το κάνουμε εμείς για χάρη σας. Πάμε στο Eurogroup τέλος του καλοκαιριού να βάλουμε εμείς το θέμα κουρέματος του χρέους. 60% δις. Και εσείς τι απαντήσατε? Είναι σε εισαγωγικά μέσα. Θα το καταθέσω στα πρακτικά το δημοσίευμα. Αν είναι αληθές. Ο κύριος Τόμψεν και η κυρία Λαγκάρτ είπαν ότι έπρεπε να σταθώ με την πλευρά τους. Τους είπα εντάξει, αλλά αν έρθω με την πλευρά σας, είναι αυτό που θα βοηθήσει πραγματικά την Ελλάδα, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς έξω από τη συζήτηση. Ο Σόιμπλε μου είπε «Forget it, Γιάννης». Ξέχνα το, Γιάννη. Γι' αυτό δεν μπορεί να γίνει. Είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει. Τι μπορώ να κάνω? Αυτή είναι η διαπραγμάτευση που κάνατε? Αυτή είναι η λογική της διαπραγμάτευσης για σας? Να καρφώσετε στον κύριο Σόιμπλε την επιθυμία, έτσι λέει το δημοσίευμα, δεν ξέρω αν είναι αληθινό, της Λαγκάρτ να υπάρξει βοήθεια της Ελλάδας στο Eurogroup για απομείωση του χρέους? Δηλαδή η διαπραγμάτευση σας εξαρτάται από το αν ο κύριος Σόιμπλε θα σας πει ναι? Δώστε κάποιες απαντήσεις, κύριε Στουρνάρα, σε αυτό. Διότι τις τελευταίες μέρες είναι πλέον φανερό ότι η κυβέρνησή σας είναι σε αποδρομή. Όμως από ό,τι φαίνεται εσείς επιθυμείτε να δεσμεύσετε και τις επόμενες κυβερνήσεις που θα επιλέξει ο ελληνικός λαός με τη δική σας πολιτική. Ακούω, κύριε Στουρνάρα, διαβάζω δημοσιεύματα ότι επιθυμείτε, λένε, να αποχωρήσετε από υπουργό των Οικονομικών και να καταλάβετε τη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας. Ευγενής φιλοδοξία από την πλευρά σας, αδιανόητο από την πλευρά του κύριου Σαμαρά, ο οποίος σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, όλες τις δημοσκοπήσεις, είναι πίσω, δεν θα είναι κυβέρνηση και ας γράφουν διάφορα παιχνιδάκια και ας λένε διάφορα για παιχνιδάκια με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, να το καταλάβετε καλά. Πρόεδρο της Δημοκρατίας επόμενο θα εκλέξει βουλή που θα έχει πλειοψηφία τον ΣΥΡΙΖΑ και τις δυνάμεις που αντιμάχονται το μνημόνιο και τις πολιτικές της καταστροφής. Αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν να περνάει από το μυαλό σας να αποφασίσει η κυβέρνηση αυτή για τον επόμενο διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας για 5 χρόνια χωρίς τη συνένεση της αντιπολίτευσης και του κόμματος ιδίως, που όλες οι ενδείξεις λένε ότι θα είναι η επόμενη κυβέρνηση με την επιθυμία και την εντολή του λαού. Και αναρωτιέμαι πώς περνάει και από το δικό σας μυαλό. Δεν είστε ένας ουδέτερος τεχνοκράτης όπως ήσασταν πριν. Έχετε χρεωθεί και μπράβο σας, διότι το κάνατε με τόλμη, αλλά το έχετε χρεωθεί την ευθύνη αυτής της πολιτικής. Επειδή λοιπόν, κύριε Στουρνάρα, εγώ μ' αρέσει να μιλάω δημόσια και έντιμα, όχι να λέω άλλα μπροστά και άλλα από πίσω, δημόσια και έντιμα σας λέω. Αυτή η επιλογή είναι μια επιλογή που βρίσκεται έξω από κάθε λογική ομαλής και δημοκρατικής μετάβασης. Οφείλετε όλοι σας να σεβαστείτε την ετιμιγορία του ελληνικού λαού, να σεβαστείτε όλοι σας τη δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο και να μην επιχειρείτε να δεσμεύσετε τις επόμενες κυβερνήσεις και την κρίση του ελληνικού λαού. Το λόγο έχει ο Υπουργός Οικονομικών, κύριος Ιωάννης Στουρνάρας. Νομίζω, κύριε Τσίπρα, ότι βιάζεστε πάρα πολύ. Η κυβέρνηση αυτή έχει πολύ δρόμο μπροστά της ακόμα και λειτουργεί με πάρα πολύ μεγάλη υπευθυνότητα. Όσον αφορά τα δημοσιεύματα περί δημοσίου χρέους,
Σας θυμίζω ότι το 2012 η Ελλάδα πλήρωνε σε τόκους 12 δισεκατομμύρια. Το 2013 πλήρωσε 6 δισεκατομμύρια. Πώς έγινε αυτό, πιστεύετε, χωρίς διαπραγμάτευση? Τώρα, όσον αφορά τη διαμάχη Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Ευρωζώνης, όπως ξέρετε, όπως το καταστατικό του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου απαγορεύει το κούρεμα των δικών του χρεών, μάλλον των χρεών προς αυτό, έτσι και συντάγματα χωρών της Ευρωζώνης αλλά και κοινοβουλευτικές πρακτικές έχουν κάτι αντίστοιχο. Εμείς θέλουμε μείωση του χρέους. Και τη μείωση του χρέους την κάνουμε με διαπραγμάτευση. Και όχι με μονομερή τρόπο που θα μας οδηγήσει σε έξοδο από την Ευρωζώνη και με καταστροφή. Γι' αυτό αφήστε τα αυτά. Ξέρουμε πολύ καλά πώς να διαπραγματευτούμε. Το έχουμε πετύχει και αυτό φαίνεται εξάλλου. Σας είπα, 12 δισεκατομμύρια πλέον τόκους το 12, 6 το 13. Πώς έγινε αυτό, δεν αναρωτηθήκατε? Πώς μειώθηκαν οι τόκοι? Τα επιτόκια μειώθηκαν, τα χρεολύσια πήγανε προς τα πίσω 10 χρόνια και επιδιώκουμε το αποτέλεσμα αυτό να το ενισχύσουμε ακόμα όταν ξεκινήσει η συζήτηση. Άρα βιάζεστε. Μηδέν απρότου τέλους μακάριζε. Τώρα, για τα μελλοντικά σας σχέδια για μένα, δεν με ενδιαφέρουν. Εγώ είμαι υπουργός οικονομικών. Δεν είπα εγώ τίποτα. Εγώ είπα ότι δουλεύω εδώ. Έχω πάρα πολλή δουλειά τους επόμενους μήνες. Επομένως, τώρα εσείς αν θέλετε να λάβετε μέρος σε σενάρια, είναι δικό σας θέμα. Δεν με αφορούν όμως αυτά. Αλλά με την παρούσα ερώτησή σας, αλλά και γενικότερα με τη στάση σας, αποδεικνύεται για μια ακόμα φορά ότι βάζετε πάνω απ' όλα μικροκομματικά ωφέλη. Ουδής μίλησε για αλλαγή των όρων των warrants. Ποιος σας είπε ότι θα αλλάξουν τα warrants και θα αλλάξει ο όρος? Απλώς θα δώσουμε στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δυνατότητες να ενεργεί με βάση το δημόσιο συμφέρον. Και να σας εξηγήσω επίσης, έτσι, να σας εξηγήσω επίσης ότι οι ζημιές των τραπεζών που γίνανε και η απομείωση του κεφαλαίου τους και η αρνητική τους καθαρή θέση, στην οποία προσέταξε το ΤΧΣΟΥ, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, να βάλει λεφτά, έγινε ακριβώς λόγω της κρίσης, έγινε λόγω της συμμετοχής στο PSI και από τις επισφάλειες από την ύφεση. Αλλά με λύπη μου διαπιστώνω λοιπόν ότι τα πράγματα δεν τα λέτε με το όνομά τους και ότι βάζετε ακόμα και πάνω από την οικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα το μικροκομματικό σας συμφέρον, τη στιγμή που ο ελληνικός λαός θυσίασε πάρα πολλά για να έχουμε την εκτέλεση του προϋπολογισμού που σας είπα πριν. Δεν μπορώ λοιπόν να σας καταλογίσω μόνο αφέλεια όταν επιδιώκετε να απαξιώσετε και να ακυρώσετε την προσπάθεια ανασυγκρότησης του τραπεζικού συστήματος, συνδέοντάς την με την υπόθεση του ΤΑΦΤΑΦ. Αυτό είναι ανίκουστο. Και μάλιστα προεξοφλείτε ότι το ελληνικό δημόσιο θα υποστεί τεράστια ζημία από τη διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού συστήματος. Από πού προκύπτει αυτό? Μη βιάζεστε λοιπόν, κύριε Τσίπρα. Όπως είπα λοιπόν, μηδέν απρότου τέλους μακάριζε. Περιμένετε όμως. Ο χρόνος κυλά. Και σας διαβεβαιώ ότι η διάθεση των συμμετοχών του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα γίνει με γνώμονα το συμφέρον της ελληνικής οικονομίας. Αλλά κάνατε ακόμα έναν απίθανο νοητικό άλμα. Προτείνατε την πλήρη κρατικοποίηση του τραπεζικού συστήματος, ώστε οι καταθέσεις των πολιτών να κατευθύνονται προς μια, φαντάζομαι, κεντρικά σχεδιαζόμενη οικονομία. Κύριε Αρχηγέ, όπως έχει δείξει η ιστορία, ακόμα και οι πλέον ανιδιοτελείς αποφάσεις των πολιτικών σχεδιαστών δεν οδήγησαν σε ορθολογική και βιώσιμη προώθηση επενδύσεων και ανάπτυξης. Η ιστορία το αποδεικνύει αυτό. Επίσης, θέλω να σας θυμίσω ότι η τραπεζική πίστη και μαζί της η σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας βασίζεται στην εμπιστοσύνη. Θυμάστε, κύριε Τσίπρα, πότε έφτασε η εμπιστοσύνη του καταθετικού κοινού στον ΑΔΥΡ? Θυμάστε? Πότε οι καταθέσεις έπεσαν στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο? Να σας το θυμίσω. Τις ημέρες της μεγαλύτερης πολιτικής αβεβαιότητας, λίγες μέρες πριν από τις τελευταίες εκλογές. Τότε που κρίθηκε ακόμα και η διατήρηση της θέσης μας στην Ευρωζώνη. Τότε που ο κίνδυνος για την πλειονότητα των πολιτών ήταν ο μέγιστος από ένα πολιτικό ατύχημα. Οπότε μην ψάχνετε για τους κινδύνους του τραπεζικού συστήματος αποκλειστικά στις επισφάλειες του τραπεζικού συστήματος. Αυτές, μέσα από τις συντονισμένες προσπάθειες της κυβέρνησης, της Τραπέζης της Ελλάδος και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αλλά και των ίδιων των τραπεζών, αντιμετωπίστηκαν και αντιμετωπίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και αν διαπιστωθεί
από τις εποπτικές αρχές οποιαδήποτε στοιχείο που χρήζει έρευνας, είμαι σίγουρος, όπως έγινε στην περίπτωση του ταχυδρομικού ταμιευτήριου, ότι αυτό θα διαβεβαιωθεί αμελητή στη δικαιοσύνη. Αλλά φυσικά, ούτε εσείς μαθαίνετε από τα λάθη σας, ούτε φυσικά διορθώνετε τις στάσεις σας και συνεχίζετε να καταστροφολογείτε. Και δεν προτείνετε τίποτα. Τίποτα. Εμείς έχουμε μία πολιτική η οποία φέρνει τα αποτελέσματα αυτά. Μειώνει τους στόχους για τον ελληνικό λαό, παράγει πρωτογενή πλεόνασματα τα οποία θα επιστρέψουν στον ελληνικό λαό και βγάζει τη χώρα από την κρίση. Εσείς τι προτείνετε ακριβώς? Τι προτείνετε λοιπόν εσείς? Τι είδους διαπραγμάτευση θα κάνετε εσείς με τους εταίρους μας? Ή τα 50 δισεκατομμύρια που έχετε αγκαλιάσει, τα αιτήματα των πάντων, δια πάσα νόσων αγκαλιάζετε τα πάντα, αιτήματα 50 δισεκατομμυρίων. Πού θα βρείτε τα λεφτά? Δίπλα σας ο κύριος Γλέζος είπε, τα λέμε αυτά, τα λεφτά πού θα τα βρούμε? Το έχετε σκεφτεί αυτό? Δώστε στον ελληνικό λαό λοιπόν μια απάντηση. Συνεχίζετε λοιπόν να ισοπεδώνετε τα πάντα με κριτήριο κομματικό όφελος. Αναρωτιέστε λοιπόν και είπατε στην ερώτησή σας ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για όλα αυτά. Σας απαντώ λοιπόν. Την ευθύνη για την έξοδο της χώρας από την κρίση και για ένα καλύτερο μέλλον για τους συμπολίτες μας την έχουν αναλάβει οι υπεύθυνες πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Και δυστυχώς, και λυπάμαι που το λέω, από αυτά που ακούσαμε σήμερα για μία ακόμη φορά, εσείς και το κόμμα σας δεν συγκαταλάβονται σε αυτές. Ευχαριστώ πολύ. Σερχόμαστε τώρα στην αριθμό.